έντονες αντιδράσεις, αρκετές ασάφειες, σειρά διευκρινήσεων και καμία ουσιαστική διευθέτηση μέχρι ώρα έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα η ανακοίνωση για την υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ταυτότητας του ακινήτου στις φετινές δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Και ενώ το άνοιγμα των πυλών από το τέλο Φεβρουαρίου έδινε αρκετό περιθώριο σε αγρότε και κτηνοτρόφου να τακτοποιήσουν προσεκτικά την ενιαία αίτηση ενίσχυση για το 2018, προκειμένου να μην χαθούν δικαιώματα και κατ' επέκταση ενισχύσει, το ζήτημα του ΑΤΑΚ έφερε τα πάνω κάτω. Η μεγαλύτερη μερίδα παραγωγών και φορέων του ζητούν την κατάργηση τη υποχρέωση αυτή, τουλάχιστον μέχρι να λυθούν κάποια από τα βασικά προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ενοικιαστήρια την ιδιοκτησία των μικρών αγροτεμαχίων, τα κληρονομηθέντα χωράφια με πολλούς αποδέκτες, αλλά και το θέμα με το κτηματολόγιο. Κυριότερο πρόβλημα θεωρείται η αδυναμία τεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε πολλά αγροτεμάχια, το οποίο και είναι αδύνατο να επιληθεί μέχρι το Μάιο του 2018 που κλείνει το φετινό ΩΣΔΕ, με δεδομένο ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι την αποκλειστική ευθύνη τη δήλωση ενό αγροτεμαχίου στο ε9, ώστε αυτό να αποκτήσει αριθμό ταυτότητα, έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτη τη έκταση και όχι ο γεωργό καλλιεργητή, ο οποίο τελικά θα υποστεί την τιμωρία τη απώλεια ενισχύσεων. Προ το παρόν, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν στην επικυρωποίηση του καταλόγου με τι εξαιρέσει επί τη υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, με μία από τι σημαντικέ να αφορά τα πολιετή προγράμματα.